Με υψηλό φρόνημα και περηφάνεια, οι μαθητές από όλα τα σχολεία της Σπάρτης παρέλασαν και φέτος, στέλνοντας το ελπιδοφόρο μήνυμα για το μέλλον. Το όχι του 1940 και η μεγάλη αντίσταση απέναντι στους κατακτητές κρατά μέσα στις ψυχές των νέων που είναι η βάση και το μέλλον της χώρας μας. Η βροχή δεν έκαψε το σθένος και τη λεβέντικη μαθητιώσα νεολαία της Σπάρτης και κάτω από τα εμβατήρια της Φιλαρμονικής παρέλασαν και τίμησα τους πεσόντες ήρωες του 1940. Όχι είναι συμβολικό, που σημαίνει όχι σε ό,τι είναι προκαλεί υστέρηση, σε ό,τι μειώνει τα δικαιώματα των ανθρώπων, σε ό,τι προσπάθησαν κάποιοι να επιβάλλουν με την παρουσία τους καταστάσεις πολύ διαφορετικές από το είναι των Ελλήνων. Εμείς σήμερα είμαστε εδώ για να δώσουμε ένα μήνυμα ότι όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι, ποτέ δεν χάνουν. Σε αυτή την έξοδο, αυτή την ώρα, ξεφωτίζει μια διαφορετική μέρα, μια καλύτερη μέρα για την Ελλάδα και το λαό. Ο κόσμος γύρω μας παράσεται και σπαράσεται με τρομερή αγριότητα. Σύνορα να διατάσσονται, υπάρχει ρευστότητα. Εύχομαι να μην χρειαστεί ο ελληνικός λαός να ξαναδώσει και να ξαναχύσει αίμα σε πεδία μάχης. Είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε όλη την παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας και του στρατού και ήταν μια ευκαιρία να χειροκροτήσουμε τη νέα γενιά και τα στρατευμένα νιάτα που είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Σύσσωμος ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος γιορτάζει σήμερα το έπος του 40. Ερχόμαστε μετά από 74 χρόνια, μετά το 1940, να τιμήσουμε τους πατεράδες μας και τους παππούλιδες μας, οι οποίοι στα βουνά της Πίνδου έδωσαν το δικό τους μήνυμα, πάλεψαν ενάντια στο φασισμό και στον ναζισμό. Ταυτόχρονα πρέπει να τιμήσουμε και όλους τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης που ακέφαλοι δημιούργησαν το έπος της Εθνικής Αντίστασης. Γιάννης Παυλάκος από τη Σπάρτη για την τηλεόραση Best.